Πατέρα Δρόμου έχει επιδοθεί η Δημοτική Αρχή σε μια προσπάθεια να δρομολογηθούν λύσεις για τις καταπατημένες εκτάσεις στη Νέα Λικαρνασσό αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχει γίνει προσπάθεια και στο παρελθόν για να αποδοθούν αυτά σε αυτούς που τα κατέχουν έναντι μιας αποζημίωσης που θα ορίσει η κυβέρνηση ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όλα αυτά εν ώψη της ψήφης νομοσχεδίου, το οποίο δίνει λύση στις προσφυγικές ιδιοκτησίες και στα καταπατημένα, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν καταπατημένα δημόσια ακινήτα να τα νομοποιήσουν προκειμένου να αποκτήσουν τίτλους κυριότητας. Να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο και τα δημοτικά ακινήτα, τονίζει ο Μανώλης Βασιλάκης. Είναι περιουσία που έχει καταπατηθεί από πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα ισχύσει το νομοσχέδιο για πρόσφατες καταπατήσεις. Η κατακαπατήση 40 ετών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί η ευκαιρία και στους δικούς μας καταπατητές να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους. Και τα δημοτικά και να ληφθεί υπόψη και αυτή η ιδιαιτερότητα που κάποιος καλόπιστα πλήρωσε το δημόσιο και δεν πήρε οικόπεδο. Τίποτα. Διότι του το πούλησε το δημόσιο, το οποίο δεν ήταν κάτοχος. Ξαναμοίρασε αυτά που είχε μοιράσει, τα ξαναμοίρασε. Δεύτερη φορά. Αφορά σε πολύ περισσότερους κατοίκους από ό,τι έχει δώσει στα σχεδιαγράμματα ο Δήμος, ο οποίος θεωρεί ότι οι καταπατές είναι μερικές εκατοντάδες. Η ερώτηση που έχω να κάνω απέναντι στη Δημοτική Αρχή είναι αν ο κόσμος, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι σε εισαγωγικά καταπατητές στα χωράφια και στα οικόπεδα αυτά. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Γεωργίας μοίρασε τη δεκαετία του 1950 σε ιδιώτες, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κληροτεμάχια που έχει διανύμει το 1932 στην τότε κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Μετά από δικαστικούς αγώνες, η κοινότητα δικαιώθηκε και όπως σημειώνει ο Μανώλης Βασιλάκης, πρέπει να δοθούν λύσεις μεταξύ άλλων για αυτούς που έλαβαν ακινήτα για οικογενειακή στέγαση, για αυτούς που αγόρασαν ακινήτα από το δημόσιο, για καταπατητές που εντάχθηκαν το 1995 στους τότε ισχύσαντες νόμους για την εξαγορά καταπατηθέντων ακινήτων, καθώς και για ακινήτα που παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο ενώ δεν του ανήκαν. Η εισήγησή μας είναι ότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να τακτοποιηθούν. Ζητάμε να δοθεί η νομοθετική δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να αποκτήσουν αυτά τα ακίνητα. Όπως θα γίνει για το δημόσιο, να γίνει και στους Δήμους. Να μπορέσουν έναντι ενός τιμήματος, το οποίο θα λάβει υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, να πάρουν, και θα γίνει και σε δόσεις, να πληρώσουν και να πάρουν αυτά τα ακίνητα αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Αυτοί που πλήρωσαν θα έχουν μια χωριστή μεταχείριση. Και λέμε επίσης, αφού τα ακίνητα είναι δημοτικά, μια επιτροπή του Δήμου να καθορίσει το τίμημα. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας συνέταξε έκθεση, προτείνοντας λύσεις οι οποίες τέθηκαν επιτάπητο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ άμεσα θα ενημερωθούν τα αρμόδια υπουργεία και οι βουλευτές, προκειμένου να δρομολογηθούν νομικές λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα τακτοποίησης των προβλημάτων που ταλανίζουν επί δεκαετίες τον Δήμο και τους Δημότες. Θα δοθεί στους βουλευτές του Ηρακλείου με την παράκληση να βοηθήσουν στην νομοθετική ρύθμιση. Αν υπάρχει βούληση κυρίως από την κυβέρνηση, οδεύουμε προς τη λύση.